Εγώ κατανοώ ότι υπάρχει για επικοινωνιακούς λόγους μια διαδικασία η οποία λέει: ξεκινάω από το σπίτι μου, έχω πέντε πράγματα που πρέπει να τα πω οπωσδήποτε. Ισχύουν, δεν ισχύουν, δεν έχει σημασία. Για να γίνω τι. Για να γίνω τι. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Δεύτερο, και ο Λοβέρδο. Να είμαστε καθαροί. Τολμάτε να μιλάτε για πνιγμού στο Αιγαίο. Στην κυβέρνηση ήσασταν όταν έγινε το φαρμακονήσι. Στην κυβέρνηση ήσασταν όταν έγινε το φαρμακονήσι, κύριε Λοβέρδο. Τολμάτε να τη μάχη που δίνει το ναυτικό, τη μάχη που δίνει το λιμενικό κάθε μέρα και σώσει χιλιάδες ανθρώπους να τη φέρνετε εσείς εδώ ως μια μάχη. Καλό ότι... κύριε Λοβέρδο, δεν έχετε το λόγο. Α, πάτε. Δεν έχετε το λόγο. Σας απευθύνομαι όχι για την ανακρίβεια, αλλά πάμε τώρα στο τρίτο της εντοπιότητας που είστε εκπληκτικός, γιατί είστε και νομικός. Είστε και νομικός. Λοιπόν, εδώ ήσασταν εσείς και μου λέτε αυτά που είπατε. Μην κάνετε πρόχειρους διαγωνισμούς κτλ. Και σας είπα, το κρατάω για την απίθανη περίπτωση. Μπορείτε να μου πείτε μία περίπτωση που δεν έγινε διαγωνισμός? Όχι. Δεν μπορείτε να μου πείτε. Γιατί γίνανε παντού διαγωνισμοί. Δεύτερο, όταν γίνεται διαγωνισμός, ξέρετε ότι υπάρχει η Επιτροπή του Ανταγωνισμού. Το ξέρετε. Αν βάλω λοιπόν μια διαδικασία τέτοια, δεν θα έρθει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και αν πεις αποκλείς τους μεν και αποκλείς τους δε. Ξέρετε ότι η εντολή ήταν να υπάρχει εντοπιότητα. Ποιο διαγωνισμός έγινε? Βεβαίως να σας φέρουμε. Βεβαίως. Και έχουν αναρτηθεί και οι περισσότεροι. Τι λέτε τώρα? Μπείτε στη διάβια να τους δείτε. Τι είπανε? Σε 10 λεπτά είχαν εξαφανιστεί. Κύριε Κυριαζίδη. Είχαν εξαφανιστεί. Κύριε Κυριαζίδη. Πού τα είδατε αυτά? Εσείς το φέρνετε από εδώ. Τη μία είναι γίνανε διαγωνισμοί, την άλλη έχουν εξαφανιστεί και την άλλη έχασε κάποιος το διαγωνισμό. Πώς έγινε κατευθείαν ανάθεση που θα μπορούσα να το κάνω για να βοηθήσω την εντοπιότητα και συγχρόνως να γίνεται και διαγωνισμός? Εγώ πρέπει να σας πω ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι η περίπτωση των Ιωαννίνων, για να μιλάμε με καθαρά λόγια, είπα αυτός ο διαγωνισμός, και μάλιστα είναι και εντολή, θα ισχύσει για ένα μήνα, ακριβώς γιατί η προετοιμασία των επαγγελματιών των Ιωαννίνων δεν ήταν η κατάλληλη. Και το ξέρουν και οι ίδιοι, το ξέρει και μίλησα και με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, μίλησα και με τον δήμαρχο, μίλησα και με τον κύριο Καχρημάνη, ώστε να ισχύσει. Δεν έχετε το λόγο. Θα τα πείτε και θα σας απαντήσω. Όταν θα πάρετε το λόγο, θα τα πείτε. Μα είπα εγώ να μην τα πείτε. Όχι απλώς να τα πείτε. Όχι να τα πείτε και να τα φέρετε, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να εξυπηρετηθούν δύο πράγματα. Και η σύντηση και η εντοπιότητα. Δεν το καταφέρνουμε πάντα. Δίνουμε συγκεκριμένες εντολές. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό επιχείρημα σε σχέση με τον ίδιο τον νόμο. Μην τρελαθούμε τελείως. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.